Καλημέρα κύριε Μάραντε. Καλημέρα, καλημέρα σας. Πώς πάμε, η ομάδα πάει καλά πάντως φέτος. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Νίκες κάνετε, υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές. Μου λένε γιατί δεν βγάζουμε την ένωση. Λέω θα βγάλουμε τον Κώστα τον Αμάραντο, μην ανησυχείς. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο το κλίμα για την ομάδα, γιατί ναι. Φαίνεται ότι είναι καλό, φαίνεται ότι πάτε πολύ καλά. Για δώστε μας λίγο το κλίμα. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε 4-5 στελέχη τα οποία ήταν. Φύγαν πολλοί παίκτες φέτος, προσπαθήσαμε να πλησιώσουμε την ομάδα με 2-3 μεταγραφές που κάναμε, ο Χρυσός Καμέλος, ο Δημήτρης Καμέλος ας πούμε και κάποιοι άλλοι. Έτσι, ανεβάσαμε 6 παιδάκια από τις ακαδημίες του Άγγελου του Μπέκα, ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εκεί. Ανεβάσαμε αυτά τα 6-7 παιδάκια τα οποία πλαισιώνουν την 18 μας, την 20 μας, είμαστε 22 παίκτες. Έτσι, είναι μέσο όρος ηλικίας είναι στα 18, ναι. 18 χρονών. Έτσι, είμαστε γύρω στα 17-18 χρονών. Πάντως βρήκατε, οποία παίζει καλά η ομάδα. Είναι γεγονός και από ό,τι φαίνεται αυτό ακριβώς, αυτό θέλω να πω, ότι τα παιδιά από την αρχή, από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας, προσπαθήσαμε μέσω, αφού κάναμε λοιπόν όλα τα απαραίτητα που έπρεπε να τα κάνουμε, δουλέψαμε πολύ συντακτική. Ναι. Πάρα πολύ. Και τα παιδιά ένα προς ένα όλα αφομοιώσαν κατευθείαν το στυλ του παιχνιδιού που θέλουν να παίξουν. Ναι. Αφομοιώσαν τα πάντα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό. Γιατί ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμοι και είναι ακόμα συνεργάσιμοι και θα είναι. Πιστεύω μέχρι, αν κρατήσουμε δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο ισχύει μέχρι τώρα, πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, είναι πραγματικά έτσι πολύ μεγάλη χαρά που σε παρουσιάζω έτσι σε όμορφες στιγμές σήμερα. Να εύχομαι να συνεχίσουμε να το συζητάμε έτσι όμορφα και μέχρι το τέλος. Βεβαίως δεν φιλοδοξεί κανείς, αγαπητοί ακροατές, ότι πάει για πρωταθλητισμό. Όσο καλύτερα πάει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν είναι, το περιεχόμενο. Εγώ το ξεκαθαρίζω και λέω πάρα την αλήθεια, Κώστα, ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο πρωταθλητισμός, διότι υπάρχουν δύο ομάδες που είναι πάρα πολύ καλές. Φέτος στο πρωτάθλημά μας, όπως είναι ο Γλυκάδης και ο Παλαιοκάδης, και αυτό το είδαμε, παίξαμε και με τις ομάδες. Ενώ αγωνιστήκαμε, ενώ πιέσαμε, ενώ κάναμε, απλά η εμπειρία μετράει στην κατηγορία αυτή. Και εκτός αυτού, μιλάμε τώρα δύο ομάδες οι οποίες έχουν και καλούς προπονητές, αλλά και καλούς παίχτες στο σύνολό τους. Εάν σε ρωτούσα έτσι αντικειμενικά να μου πεις την άποψή σου, σαν προπονητής, οι δύο ομάδες που αντιμετώπισες αυτές, διακρίνεις την υπεροχή κάποιας ή ισόβαθμες? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ τώρα να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Εντάξει, σαν δημοσιογράφος καλά κάνεις και την απλά δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί ήταν διαφορετικές οι συνθήκες με τις οποίες παίξαμε. Δηλαδή με τον Τηλικράτη παίξαμε σχεδόν πρώτη αγωνιστική. Ναι. Έτσι, η ομάδα δικιά μου ήταν νεοσύστατη ομάδα, ήταν παιδιά τα οποία, νέα παιδιά τα οποία θα έπρεπε λίγο να προσαρμοστούμε. Με τον Πανλευκάδιο είχαμε περισσότερη ενέργεια στο παιχνίδι μας, είχαμε περισσότερες, μπορούμε να το πούμε, και φάσεις, 2-3 σουτάκια που κάναμε εκεί πέρα τα οποία δεν ευστόχησαν. Πιέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο, τους κλείσαμε στα καρέ τους, αλλά ήταν διαφορετικές οι ημερομηνίες και δεν μπορώ τώρα να δώσω. Καλώς. Είναι και οι δύο καλές ομάδες, πάρα πολύ καλές ομάδες, οι οποίες θα συναγωνιστούν πιστεύω μέχρι το τέλος για το ποιος θα πάρει την πρώτη θέση στην κατάταξη. Ωραία. Κάποια Δευτέρα θα έρθεις εδώ να μιλήσουμε τεχνικά για τις υπόλοιπες ομάδες. Τεχνικά σε θέλω, σαν τεχνικό σε θέλω και όχι σαν προπονητή της Ένωσης Πρέβεζες. Επειδή θα πάω στην κυρία Τέφα, περιμένει πολλή ώρα εδώ, να μιλήσουμε για το βόλι. Εγώ χάρηκα ιδιαίτερα για την πρόοδο της ομάδας, τις δικές σου έτσι, επιτυχίες μέχρι αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι να πάμε καλύτερα. Να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο για σένα προσωπικά και για την ομάδα σου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.